Δεκτή έκανε την Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη μετά την πολύ ωραία συνάντησή τους. Ο κ. Θεοχάρης επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, δεν νιώθω εξυλαστήριο θύμα, γιατί κάτι πήγε στραβά. Αυτοί που νιώθουν ότι κάτι έχει πάει στραβά, κοιτάξουν τα δικά τους πεπραγμένα, είπε χαρακτηριστικά, και επισήμανε ότι ο ίδιος δεν έλαβε κανένα μέτρο, καθώς τα μέτρα τα παίρνει η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Με αφορμή την παρέτηση Θεοχάρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προσβλέπει σε μια αυστηρή, διάφανη και αξιοκρατική διαδικασία για τον ορισμό του διαδόχου του. Κακώς εκδήλωσε ανησυχία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι ό,τι επιτεύχθηκε στην Ελλάδα, επιτεύχθηκε με το αίσθημα ευθύνης της κυβέρνησης, των βουλευτών που τη στηρίζουν και κυρίως με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Ο κ. Τουρνάρας, προσερχόμενος στο γραφείο του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Φώτη Καϊμενάκη στη Βουλή, προκειμένου να υπογράψει την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την παρέτηση Θεοχάρη, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους εκτίμησε πως η πιθανότερη μέρα για τον ανασχηματισμό μάλλον είναι η Δευτέρα. Ερωτηθείς αν θα φύγει από το Υπουργείο Οικονομικών, κοντοστάθηκε και χαμογέλασε, ενώ σε νέα ερώτηση αν θέλει να φύγει, απάντησε «και θέλω και δεν θέλω», προσθέτοντας πως έχει δώσει πάρα πολλά στο Υπουργείο Οικονομικών και θα είναι δύσκολη η μέρα που θα φύγει.